με το Ατρόμητο για να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Χιτζατζόγλου για το παιχνίδι. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πράγματι πολύ αγχωτική έγινε στο τέλος η νίκη της ΑΕΚ. Ένα πρώτο ημίχρονο καταπληκτικό, το καλύτερο πιστεύω φέτος εδώ πέρα, γιατί με τον Ολυμπιακό ήταν 25 λεπτά μόνο. Θα μπορούσε σίγουρα, δεν έχω δει ακριβώς τώρα τα εξκόλυς και αυτά, αλλά νομίζω ότι ένα σκορ 3-0 στο πρώτο ημίχρονο θα ήταν το πιο normal με βάση το παιχνίδι που έγινε και τις ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ να σκοράρει. Δεν καθάρισε πάλι το παιχνίδι νωρίς, το είχε αυτό το πρόβλημα στην έδρα της φέτος. Το είχε σε μεγάλο βαθμό το Πανσεραϊκό, της τύχησε 2 πόντους και παραλόγω τύχησε και άλλους 2 σήμερα. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έριξε πολύ το ρυθμό της, πάρα πολύ. Και για πρώτη ίσως φορά δεν τον ανέβασε όταν έγιναν 4 αλλαγές. Άλλαξε όλη η επιθετική γραμμή. Αλλά και πάλι παρότι, εντάξει, εκεί λίγο δημιούργησε κάποιες καταστάσεις που θα μπορούσαν να τους φέρουν ένα δεύτερο γκολ. Δεν έγινε αυτό που γίνεται στα άλλα παιχνίδια, που συνήθως όταν γίνονται οι αλλαγές, κάποια τέτοια παιχνίδια που είναι στο όριο, τα καθαρίζει με ένα δεύτερο ίσως και περισσότερα γκολ. Και έτσι την πλήρωσε, έδωσε την ευκαιρία στον Ατρόμητο. Ήδη ο Ατρόμητος προειδοποίησε πριν με τον γκολ που δεν μέτρησε τελικά για τον offside, για το 1-1, και αμέσως μετά κέρδισε αυτό το πέναλτι και την αποβολή. Είχε πάει πλέον στο 89, αλλά ουσιαστικά ήταν, ας πούμε, στο 85 περίπου, 84, γιατί κράτησε μετά 10 λεπτά καθυστέρηση λόγω των ελέγχων που γίνανε τα VAR. Δέχτηκε λοιπόν εκείνη τον γκολ με το πέναλτι, ήρθε και η αποβολή του Σιντιμπέ, που είναι σωστή, γιατί δεν πάει να παίξει την μπάλα, πάει να σταματήσει μόνο τον αντίπαλο. Το λέω γιατί πολύ μπερδεύονται στις κόκκινες κάρτες τα πέναλτι, επειδή δεν είναι πλέον όπως παλιά. Συνήθως είναι κίτρινη κάρτα, εκτός σε περιπτώσεις που ο παίχτης δεν πάει να παίξει την μπάλα, αλλά μόνο να σταματήσει τον αντίπαλο. Αυτό έγινε με το Σιντιμπέ, γι' αυτό αποβλήθηκε σωστά. Μπήκε το γκολ και μετά πραγματικά αυτό που έγινε ήταν ένα μικρό θαύμα, δηλαδή με 10 παίχτες η ΑΕΚ να έχει σοφαριστεί σε αυτό το λεπτό και να καταφέρει να βρει το γκολ της νίκης με τον κορυφαίο τους παίχτη σήμερα, τον Πέτρο Μάντελ. Αυτό ψήφισε και ο κόσμος, αλλά και αυτός ήταν σίγουρα ξεκάθαρα κορυφαίος. Σε μια φάση σχεδόν ίδια με πέρυσι, που πάλι εδώ πέρα με τον Ατρόμητο πάλι στις καθυστερήσεις κέρδισε το πέναντι στο... και τότε το έχει βάλει ο Άμραμπατ και κατάφερε να πάρει το παιχνίδι, έτσι και σήμερα κέρδισε αυτό το πέναλτι. Το εκτέλεσε ο Κατσίνοβιτς με ένα τρομερό τρόπο. Είναι το πρώτο πέναλτι που χτυπάει ο Κατσίνοβιτς στην ΑΕΚ και πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη έτσι, ψυχή και εμπιστοσύνη στα πόδια για να το χτυπήσεις έτσι σε αυτό το σημείο του αγώνα. Μπήκε το γκολ και έτσι αυτή η νίκη, που θα μπορούσε, όπως είπα και πάλι στο πρώτο μήχρονο, μια πολύ εύκολη νίκη, έγινε και μια τεράστια νίκη και μια νίκη ψυχολογίας για την ΑΕΚ, που κατάφερε ένα παιχνίδι που στο 90 έδειχνε ότι θα χαθούν οι δύο βαθμοί, να το πάρει και έτσι να μην χάσει και το μεγάλο αποτέλεσμα που έκανε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό με τη νίκη της στο ντέρμπι. Και τώρα έχει το παιχνίδι με τον Όφη, δεν είναι να το σκεφτεί και πολύ. Σίγουρα και ο Αλμέιδα θα είδε τι έγινε και κάποια λάθη που έγιναν και ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά σημασία έχει ότι μετά από δύο τεράστιες νίκες με την Brighton και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, με μεγάλη κούραση, με πολύ ένταση παιχνίδια, έστω και με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν μπορούσε να καθαρίσει το μάτς εύκολα τον πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να πάρει την νίκη και τώρα τη Δευτέρα να πάει στην Κρήτη για να συνεχίσει την πορεία του στο πρωτάθλημα. Αυτά.